προχωράμε, παρακαλώ, προχωράμε στη Βίκη. Ναι, εγώ ήθελα να μείνω λίγο ακόμα στο προηγούμενο που είπες με τον Κώστα. Όταν χρωματίζομαι λοιπόν από τον άλλον, δηλαδή δεν είμαι αυτός μου εκεί τη στιγμή αυθεντικός, επηρεάζομαι από αυτόν και αφομοιώνομαι κατά κάποιον τρόπο. Ενός φίλου, ας πούμε. Εγώ εκεί σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω, ταυτίζομαι ή έχω ενσυναίσθηση του άλλου, που στην ουσία ο άλλος είναι και κομμάτι μου. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είναι δηλαδή ένα δείγμα από μένα, ένα κομμάτι από μένα, ενδεικτικό. Έχω ενσυναίσθηση εκεί την ώρα που αφομοιώνομαι από αυτόν που χρωματίζομαι ή ταυτίζομαι και χάνω τον εαυτό μου. Αυτό θέλω να μου πεις. Ακριβώς αυτό το πράγμα λοιπόν είπα και τώρα. Όταν είναι μέσα από το εγώ είναι ταυτισμένο. Ενσυναίσθηση έχεις όταν είσαι έξω από το αποκομμένο εγώ και κοιτάς και μπορείς να κοιτάξεις και το χρώμα του φίλου σου, αλλά και τι είσαι εσύ. Είδατε ακριβώς το ίδιο πράγμα ανέλησα προηγουμένως. Δηλαδή τι. Είναι φυσικό λοιπόν στην ανώτερη μορφή αυτό το πράγμα να λέγεται συνέστηση. Άρα παίρνω το χρώμα του φίλου μου, άρα καταλαβαίνω ότι είναι ο φίλος μου και αν εγώ αυτό το χρώμα μέσα μου το εμπεριέχω, το καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτομάτως παίρνεις το χρώμα, αν το χρώμα σου μένει στα στάμπα. Άρα τι λέει ο Σωκράτης, να το πούμε χρώματα, να καταλάβετε. Ο Σωκράτης λέει πήγαινε με λευκό, χρωματίσω τους άλλους, πάρε κανονικά και να καταλάβεις τι χρώμα έχει ο καθένας. Και μετά ξεκίνα και δράσε με το χρώμα σου που αποτελείται από όλα τα χρώματα τα εμπειρικά που έχει πάρει. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ένας άνθρωπος στο να αυτίσει τη διέστηση είναι επειδή ξεκινά και πηγαίνει με λευκό φως. Γιατί? Γιατί όταν εγώ σας μιλάω διαστητικά και βλέπω τον καθένα ναι, ή από οτιδήποτε πράγμα εκφράζει, εγώ πηγαίνω με λευκό φως. Αυτόματα αφήνω το δικό του το φως να έρθει πάνω μου. Αυτόματα λοιπόν αντανακλάει πάνω μου το φως του και καταλαβαίνω έτσι τι χρώμα έχει. Από εκεί και πέρα, αφού εμπεριέχει μέσα μου και το καταλαβαίνω το χρώμα έχει, γιατί μόνο ό,τι εμπεριέχει μέσα σου καταλαβαίνει, αυτομάτως μετά εκπέμπω το δικό μου φως. Δεν εκπέμπω το φως του. Εκπέμπω το δικό μου φως. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Άρα, εμένα θα λέγεται, επειδή καταφέρνω και εγώ το λευκό φως, εσυναίσθηση. Ο άλλος που έρχεται και του έρχεται το φως και μένει το φως αυτό, δεν φεύγει, μένει το φως αυτό πάνω του, είναι σαν να ξεκινά τον άλλον να του δώσει, θα λέγαμε. Να του δει για τι απόκριε, να παίξει το ρόλο και μετά να μένει για όλο τον χρόνο μακαρά. Καταλάβαμε. Ο ένα είναι ταυτισμένο και δεν μπορεί να βγάλει το κουστούμι από πάνω του, γιατί δεν το έχει μάθει ότι φοράει κουστούμι, έχει ταυτιστεί και νομίζει ότι είναι αυτό. Και ο άλλο φοράει το ρόλο, καταλαβαίνει ότι είναι καμπόι, Ινδιάνο, ενεγόνο ακόμα, Δράκουλα, αλλά μετά το βγάζει τελείωσαν οι απόκριε και έχει την εμπειρία πώ θα ήταν Δράκουλα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι ακριβώ να πάει να παίξει ένα ρόλο στο θέατρο. Και αυτός ο ρόλος θα μπει μέσα σου, θα καταλάβεις και ο ένας θα μείνει με αυτόν τον ρόλο και ο άλλος θα έχει περάσει από αυτή την εμπειρία. Έτσι. Ωραία. Καταλάβαμε τώρα τι λέω. Ναι. Πάλι αυτό λοιπόν το απάντησα προηγουμένως και λέω ότι θα γίνει όταν αφυπνίζουμε τη συνείδηση. Ακόμα και η συνέστηση είναι μια ιδιότητα, η διέση και όλα αυτά που ξέρουμε, νόρα, τηλεπάθεια, διακοή, όλα αυτά τα πάθη, όλα αυτά τα πράγματα, ανεβαίνει η συνείδηση και τα βιώνουμε. Από το αποκομμένο εγώ, πάντα ακούτε, πάντα νομίζετε, μπορεί να ξέρετε ότι εντάγεται, μπορεί να έχετε δυνατότητα, αλλά δεν το κατέχετε ειλικρινά. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι να πω. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν μπερδεύονται, θα λέγαμε το εγώ είναι ένα χρώμα. Δεν είναι το λευκό. Δεν είναι το λευκό. Είναι ένα χρώμα. Και το μόνο που κάνουν όταν αφήνονται να δούνε κάποιον άλλο, είναι να δούνε τις πτυχές του χρώματος. Δηλαδή θέλω να σας πω. Ότι όταν κάποιο λειτουργεί, θα λέγαμε εισαγωγικά, σε ένα χρώμα, α πούμε το κίτρινο, α πούμε που αντανακλάει και λίγο, θα λέγαμε έτσι τη θέληση και το ηλιακό πλέγμα και το τρίτο τσάκρα. Όταν ο άνθρωπο λοιπόν έχει μια κίτρινη ακτίνα, οτιδήποτε βλέπει είναι απλά αποχρώση του κίτρινου. Το καταλάβαμε. Και μπορεί μέσα από το κίτρινο το οποίο έχει να κάνει τι αποχρώσει και να κάνει τη διάκρισή του μέσα από το κίτρινο. Γιατί βλέπει αποχρώσει του κίτρινου. Ο άλλο είναι σε μια άλλη ακτίνα, θα λέγαμε το πορτοκαλί ή του κόκκινου. Αυτοί βλέπουν αποχρώσεις του κόκκινου, καταλάβατε. Και αυτοί έχουν διάκριση, γι' αυτό τους μπερδεύει το εγώ. Γιατί και αυτοί μπορούν να διαχωρίσουν. Καλός, κακός, έτσι να πούν τα δικά τους. Όμως είναι κάτι την κόκκινη ακτίνα την οποία παίζουν. Οι άλλοι κάτι την κίτρινη ακτίνα, οι άλλοι κάτι την μπλε. Λέμε, καταλάβατε. Μόλις φτάνει στο κέντρο σου, γιατί λέμε φωτίζεσαι. Γιατί λέμε φωτίζεσαι. Γιατί όταν καταφέρει τη λευκή ακτίνα, που έχουν φύγει όλα τα πρίσματα από πάνω σου, και πα με λευκό φως, είναι ακριβώς να παίρνει αυτό καθεαυτού την πληροφορία. Καταλάβατε.
Έτσι ακριβώς λοιπόν δουλεύουν οι άνθρωποι που καταλάβει το λευκό φως μέσα του. Που έρχεται από τι? Από την αφαίρεση, σε εισαγωγικά αφαίρεση, έτσι, γιατί ποτέ και τίποτα δεν φεύγει. Την εστίαση δηλαδή, την αποτάπτυση από όλα τα χρώματα που δημιουργούν οι δονήσεις, που λέμε αυτή, που λέμε εγώ, και αλλάζουν κάθε φορά αυτόνομα μέσα μας. Οκ. Okay. Okay. Έτσι. Πάμε στο φίλο μας το Δημάκη. Πόσο εύκολα όμως έχεις αυτό το λευκό, πας με αυτό το λευκό. Έτσι. Είπε κανείς ότι είναι εύκολο. Όχι, όχι. Παρατήρηση ήταν αυτό. Δεν είναι ερώτηση. Όταν ζούμε, όταν ζούμε έτσι, σε αυτό το επίπεδο της ταχύτητας, έτσι, όπου το άκτιστο φως χτίζεται και αυτό το φως μετά αρχίζει και ενσαρκώνεται, θα λέμε κατεβαίνει τα επίπεδα και φτάνει σε εκείνη το αντιστατικό πεδίο που συντεργούμε τώρα εμείς μέσα. Είναι αντιστατικό γιατί φέρνει τριβή, γιατί δεν είμαστε καλή αγωγή. Αυτό το φως ξεκινάει και είναι θερμότητα, τριβή και μας καίει. Γι' αυτό έχουμε την ακυκλωστική καταστροφή. Όταν εμείς ανεληφθούμε σε άλλα επίπεδα, που το άκτιστο φως, όταν γίνεται φλόγα, όπως η λεγόμενη βάτος, που δεν καίει, δεν μας καίει το φως εκείνο, παρά είναι συνείδηση. Είναι τα πυρά που δεν καίνε. Τα έχουμε ακούσει και στις θρησκείες. Αυτά είναι τα πυρά που παθαίνει ο καδεμιημένος. Τα πυρά που δεν καίνε είναι η φώτιση, είναι το φως, που επειδή σε καλός αγωγός έρχεται, ξαναβαθμίζει τη συνείδηση. Αλλά στα κατώτερα επίπεδα, μέσα στο σώμα, αυτόν τον καιρό, στην ανθρωπότητα, επειδή δεν είμαστε καλή αγωγή, μεταμορφώνει την τριβή και δημιουργεί τη θερμοκρασία, αυτή που λέμε πόνο, εξάρξεις, ιστορίες, το χημικό αυτό, έτσι, πεδίο, και το βιώνουμε σαν πόνο και σαν όλα αυτά τα πράγματα της ανακύκλωσης και της καταστροφής μέσω της φωτιάς. Που η φωτιά γίνεται ακριβώς επειδή αυτό το συλλογικό πεδίο, την πραγματικότητα που ζούμε και η ύλη, δεν μπορεί να αντέξει τη συνοχή της. Γιατί δεν έχουμε κάνει καλούς αγωγούς. Ο άνθρωπος στο επόμενο εξωτερικό κλιμάκιο, θα λέγαμε, θα φτάσει να γίνει καλύτερος αγωγός. Οπότε δεν χρειάζεται να περνάει αυτά τα γυρατιά που περνάνε και οι άλλοι. Γιατί και στο ψυχολογικό του σώμα, δηλαδή τα κατώτερα σώματα και τα εξωτερικά σώματα, το φυσικό του σώμα, θα είναι τόσο πιο πολύ καλός αγωγός. Οπότε δεν θα τρίβεται, δεν θα γυρνάει, δεν θα χαλάει, δεν θα καταστρέφεται. Οκ. Okay? Πολύ κατανοητό. Ευχαριστώ. Στα μέταλλα, δηλαδή οι μεταλλαγές μας, λέμε ότι ο χρυσός είναι ο καλύτερος αγωγός, γι' αυτό και έχει την αίσθηση της αιωνιότητας. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε εμείς, όπως λένε και οι αρχαίοι αλχημιστές, κορμί από χρυσό και ψυχή από διαμάντι. Κρυσταλλωμένη ψυχή. Οκ. Okay? Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά τώρα άλλη μια φορά. Καλό να τα ξαναλέμε. Να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Όχι, να περάσουμε στο Γιώργο okay. και να το κάνεις κυκλικά. Ωραία. Μην κάνει μόνο τι κάνει τώρα η Βίκη. Η Βίκη είναι η γυναίκα που δεν κάνει τώρα. Δεν κάνει το μέσο. Τι είπαμε. Έλα κοστά. Τη ροή του μου σπάει, να κάνω κι εγώ μία μετά. Κάνε, κάνε. Θέλουμε κατηγορή. Λοιπόν, το 2012 μπήκαμε στην εποχή του υδροχώου. Ναι. Ποια είναι η σημασία του συγκεκριμένου γεγονότος? Κοίταξε, δεν πήγαμε το 2012 στην εποχή του υδροχώου. Εντάξει, δεν πήγαμε το 2012. Το 2012 ήταν μια πύλη ενεργειακή κλειδί, θα λέγαμε, όπως πολλές άλλες. Απλώς ήταν πολύ σημαντική, γιατί εφάπτουν πάρα πολλά, θα λέγαμε, κύκλοι και συχνότητες, τα λέγαμε ομοκρονταστικά, για να ξεκινήσουν ένα καινούριο κύκλο. Έτσι, πολλά κλεισίματα κύκλου μαζί ήταν το 2012. Το έχω κάνει και στα βιντεάκια, σε έχω δείξει. Λοιπόν, η εποχή του υδροχώου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αναβάθμιση, έτσι όπως καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ο υδροχώος, όπως το είπα από το δικό του, θα λέγαμε το σχήμα, θα λέγαμε, έτσι, είναι αυτός που κουβαλάει, θα λέγαμε, το ίδιο, το νερό, την πληροφορία. Αλλά την κουβαλάμε για την νέα εξελιτική γενιά, φίλε μου. Λίγοι άνθρωποι το πίνουν το νερό. Απλά το κουβαλάνε περισσότερο. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα η εποχή του υδροχώου τώρα θα είναι, θα λέγαμε, η μεσολαβητική, θα λέγαμε, κλίμακα του ανθρώπινου είδους, μέχρι την επόμενη, θα λέγαμε, φυλή που θα πίνουμε το νερό, οκ. Okay? Αυτή την έννοια δίνω εγώ όσον αφορά την εποχή του υδροχώου. Οκ. Okay? Άμα δείτε σε πολλές αντικονείς, πάντο κουβαλάει το νερό και το σπαταλάει και να το χύνει και το νερό, αντί να το πίνει. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, ενώ έχει την πληροφορία, δεν μπορεί να την κρυσταλλώσει, να την βιώσει. Αν αυτοί που λένε, αν αυτοί που ασχολούνται, που πάνε στις σχολές, θεωρίες, θεραπευτές, αυτά, ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα ήταν αυτό που λέγανε, θα ζούσαμε σε παράδεισο. Τα ακούτε? Mm-hmm. Ξαναπάλλουμε μια φορά.
Όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Αν ήταν πραγματικά αυτό που λένε, θα ζούσαμε σε παράδεισο. Και αυτοί θα ζούσαν σε παράδεισο. Σωστά. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη πλάνη στον κόσμο. Έτσι. Μεγάλη πλάνη στον κόσμο. Και έχει έρθει ένα κύμα ανανέωση, ένα κύμα. Και αυτό το κύμα είναι για τις χρήσιμες ενέργειες, δεν λέω. Αλλά εσείς μπορεί να νιώθετε ή αυτοί μπορεί να νιώθουν αυτή την επιτάχυνση μέσα μας, όπως όλοι την βιώνουμε, έτσι. Αλλά δεν πάει να πει, δεν πάει να πει ότι θα είναι ικανοί και να τη γιώσουμε κάτω. Έτσι, να το καταλάβουμε αυτό. Δεν πάει να πει ότι θα είμαστε και ικανοί αυτές οι γενιές οι τόρινες, έτσι. Δεν ξέρω και τις επόμενες, ότι θα είμαστε ικανοί να τη γιώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν περιμένετε από 3, 4, 5 γενιές χρονών μετά να έρθει το πραγματικό, έτσι, σε αυτό το που θα εκδηλώσει πραγματικά την ενέργεια, την καινούργια πρόσκληση. Μερικοί άνθρωποι, εντάξει, είναι φτασμένοι, είναι μεσολαβητές. Οι περισσότεροι άνθρωποι το ακούνε ότι κάτι συμβαίνει, δεν το καταλαβαίνουν. Άλλοι παίρνουν λίγο χαμπάρι, αλλά λίγοι ακόμα θα τη γιώσουν μέχρι στιγμή. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι μέσα τους όλοι οι άνθρωποι ελπίζουν, θέλουν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και ξεκινήσει, ναι, πάμε θετικά, ναι. Αλλά μην νομίζω ότι σε κάνα χρόνο και αυτό ήταν και άντε και τελείωσε. Ακόμα βλέπετε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω για να τους αποθαρρύνω. Όμως θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να μιλάμε ειλικρινά, αγαπάμε την αλήθεια. Δεν αγαπάμε την πλάνη, αγαπάμε την αλήθεια. Και λέμε ότι έτσι και λέγανε το 50% ήταν αλήθεια. Από αυτούς που νομίζουν, ότι έχουν μπει στον δρόμο και νομίζουν και ξέρουν και αγαπάνε και έχουν, θα λέγαμε, τις καινούριες ενέργειες. Τώρα θα ζούμε στον παράδεισο. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε στο Κώστα από τη Θεσσαλονίκη. Μια τελευταία ερώτηση έχω. Τώρα που πεις για... Βασικά όχι, λίγα λόγια έτσι για το... για το σύστημα, έτσι πώς επικρατεί αυτή τη στιγμή, έτσι πώς είναι, ας πούμε, το καθεστώς. Είναι δύο κατευθύνσεις, παιδιά, μέσα στο σύστημα. Το ένα είναι να τα ακολουθήσει και να σε απορροφήσει όπου αυτό θα έχει μερικά ωφέλη. Θα έχει ωφέλη. Θα είσαι, θα λέγαμε, αξιωματούχος στο σύστημα. Θα έχει μερικά ωφέλη. Έτσι. Είναι σίγουρο αυτό και πολύ αρνητική, σε εισαγωγικά το αρνητική, καταλαβαίνετε μια που το λέω. Έτσι, που κοιτάνε το προσωρινό, κοιτάνε τι εισάρκωσες τα καλύτερα και ακόμα πολύ σε αυτόν τον δρόμο. Τι κάνουν, αποφελούνται, αφομοιώνονται με σκοπό να κερδίσουν μια πιο υψηλή θέση στο σύστημα. Και είναι οι άλλοι που μαθαίνουν από το σύστημα. Αλλά να κυριαρχούν, θα λέγαμε, το σύστημα με την έννοια να υποφεληθούν από αυτό και όχι να ενσωματωθούν με την έννοια της απορρόφησης σε αυτό. Αυτό γίνεται σε όλα τα κλιμάκια και σε όλα τα εγρηγορώντα κιόλας που μίλησα εχθές. Είναι άνθρωποι λοιπόν που καταλαβαίνουν τα εγρηγορώντα, υποφελούνται με ένα στυλ ότι μπαίνω, καταλαβαίνω, παίρνω την ενέργεια, αλλά αποτραβιέμαι, δεν αποκόβω, δεν μπαίνω μέσα, αποταυτίζομαι μετά. Έτσι και βρίσκω τον εαυτό μου. Δεν μπαίνω μέσα και χάνομαι εκεί μέσα σε κάθε γρηγορός. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και το σύστημα. Τίποτα δεν είναι καλό κακό. Ο τρόπος που εμείς αντιδρούμε πάνω σε αυτό είναι που μας προχωράει εξελικτικά ή δεν μας προχωράει και χάνουμε, θα λέγαμε, την εξέλιξή μας λόγω της ύπνωσης. Έτσι, και λόγω της μηχανικότητας. Άρα, θα λέγαμε, αυτός ο άνθρωπος που έχει την εγρήγορση και βλέπει λοιπόν τα εγρηγορότα, τα εντροματικά πεδία, μπορεί να μπει μέσα να νιώσει ακριβώς τη συλλογική αυτή που πει, τη συλλογική αρνητική πια είναι. Έτσι, αλλά και να βγει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέγαμε. Λοιπόν, είναι άλλο ταύτιση, άλλο ενσυναίσθηση. Έτσι λοιπόν και το σύστημα το οποίο βρίσκεται να κυριαρχεί τους ανθρώπους, επειδή οι άνθρωποι στην πραγματικότητα το στείλουν κάθε φορά, απλά το ξέρουν. Πώς συνείδητα, ο φοβικός άνθρωπος πάντοτε έχει συστήματα κυριαρχίας, θήτη και θύμα. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Και επειδή εδώ πέρα στον πλανήτη Γη υπάρχουν πολλά εξελικτικά επίπεδα, είναι φυσικό να υπάρχει ελίτ. Και είναι φυσικό να υπάρχουν οι από κάτω. Λοιπόν, η ελίτ λοιπόν είναι τα υψηλά επίπεδα. Αυτά τα υψηλά επίπεδα των ανθρώπων, μερικοί μπορεί να ασκούν θετική προσέγγιση ώστε να μάθουν και τα χαμηλά επίπεδα, όπως κάνανε αρχή οι Έλληνες με τους δούλους που είχαν. Έτσι, όταν τους παίρνανε, δεν τους έκανε για να τους παράνε, να τους κλωτσάνε και απλά κάνουν τις δουλειές. Τους μορφώνανε, τους κάνανε ανθρώπους, τους εξανθρωπίζανε. Έτσι. Και είναι άλλοι που τους δούλους θέλουν να παραδουλεύουν Φιλιππινέζες και πάντα να είναι δούλοι για να το παίζουν αυτοί ότι είναι κάποιοι. Αυτοί είναι οι δύο ενέργειες. Έτσι ακριβώς λοιπόν λειτουργεί αυτό το πράγμα τώρα. Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση τι θέλει. Η παγκοσμιοποίηση χωρίς συνείδηση τι θέλει. Να έχετε όλοι ένα κοινό αφεντικό. Η παγκοσμιοποίηση με συνείδηση είναι να συνεργαζόμαστε όλοι. Προσέξτε τη διαφορά.
Προσέξτε διαφορά. Με το τρίκ της αγάπης, κομμουνιστές και όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά τα πράγματα που λένε της ισότητας, καταλαβες, πάνε να βγάλουν τη διαφορετικότητα που είναι το κάθε τι άξιο που υπάρχει μέσα μας, το να ζεις σαν διαφορετικός, πάνε να βγάλουν διαφορετικότητα και να μας ενώσουν στα λεφτά, να μας ενώσουν στα υλικά πράγματα, αφαιρώντας το πνεύμα και την ψυχολογία. Και σου λέει, όλοι ήδη είμαστε. Δεν είμαστε ήδη, πουθενά δεν είμαστε ήδη. Τίποτα δεν είναι ίδιο σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Τίποτα. Στον μικρό κόσμο, κάτω τον υποατομικό, οκ, εκεί μπορεί να πούμε ότι είμαστε ίδια. Αλλά αφού είναι έτσι, πέραμε σαν τον τοίχο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Αυτό το πρώτο πράγμα λοιπόν μου λέω, τι σημαίνει, ότι με ρώτησες λοιπόν για το σύστημα. Ναι, μερικοί λοιπόν πάνε για το σύστημα, αφομοιώνονται στο σύστημα και παίρνουν τα δώρα που τους δίνει, αλλά χάνουν τον εαυτό τους. Έτσι, σε αυτό το εγρηγορός που λέγεται σύστημα. Άλλοι λοιπόν εκμεταλλεύονται, γιατί έχουν την εγρήγορση, το σύστημα για να μπορούν όταν έρθει η ώρα να αποκοπούν με την έννοια της αποτάχτησης, δηλαδή της μετατροπής μέσα τους. Όχι να αποκοπούν με την έννοια του «γεια σου, φύγε, φεύγω». Προσέχτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο μετατρέπω, άλλο αποκόβομαι. Προσέχτε διαφορά. Άλλο μετατρέπω μέσα μου την ενοχή, άλλο αποκόβομαι από τις ενοχές και γίνομαι ένα ζώο χωρίς συνείδηση. Προσέχτε διαφορά. Έτσι λοιπόν συμβαίνει. Όπως κάθε γρηγορός σε τραβάει και σε αφομοιώνει μέσα του, έτσι λοιπόν υπάρχουν και άνθρωποι που κάθε γρηγορός το παίρνουν εμπειρικά, αυτόματα αποταυτίζονται και μπορούν να το τροποποιήσουν. Όταν είσαι απ' έξω από κάτι, μπορεί να το τροποποιήσεις. Όταν είσαι μέσα σε κάτι, σε τροποποιεί. Οκ. Okay. Καταλάβαμε αυτό. Mm-hmm. Άρα μην πάτε να φύγετε από το σύστημα. Εκμεταλλευτείτε το ίδιο το σύστημα για να το αλλάξετε το σύστημα. Γιατί το σύστημα είναι δικό σας, δικό μας. Δεν είναι κανένα του αλλού. Οκ. Okay. Όπως είπαμε και πριν, αν δεν μάθουμε την αιτία κατά αποτέλεσμα, δεν μπορούμε κάτι να συνεργαστούμε μαζί του. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα μας φιλικό, δικό μας. Πώς χωρίς έρευνα. Πάμε στην τύχη. Εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτό με τα χρήματα και με το πνευματικό χώρο. Κάποιοι παίρνουν αμοιβές και κάνουν θεραπείες και όλα αυτά τα σχετικά και κάποιοι κάνουν εθελοντισμό ή συνδυασμού των δύο. Έχουμε απαντήσει. Έχουμε απαντήσει πολλές φορές πάνω σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δικιά μου η οπτική τι είναι. Κάνω εθελοντισμό πάντοτε σε ένα μεγάλο ποσοστό της γνώσης που έχω. Είναι φυσικό λοιπόν να δίνω για την ανθρωπότητα αυτά που μπορώ να προσφέρω και είναι φυσικό λοιπόν εκείνες τις ώρες που για κάποιο λόγο εσωτερικά ή ιδιωτικά ή αν κάποιος άλλος θέλει εν πάση περιπτώσει να πάρει κάτι από μένα, του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει. Σε καμιά περίπτωση στον πνευματικό χώρο δεν πρέπει να ζητάμε λεφτά, θα λέγαμε νταϊλίκι. Έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός οφείλει συνειδησιακά αν θέλει να εκτιμήσει αυτό που παίρνει να δίνει. Όμως δεν μπορούμε εμείς με το ζόρι να το καθορίσουμε και να το ορίσουμε τιμή. Δεν γίνεται γιατί όλοι είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Εμείς αυτό που κάνουμε το κάνουμε γιατί μας αρέσει, έτσι, και ούτως ή άλλως θα πληρωθούμε. Ούτως ή άλλως θα πληρωθούμε. Και αυτό φαίνεται από τη ζωή του καθένα. Ούτως ή άλλως θα πληρωθούμε. Αυτός λοιπόν που δεν πιστεύει ότι θα πληρωθεί, αναγκαστικά θα χρεώνει τους άλλους με το ζόρι. Με το ζόρι. Αυτός που πιστεύει ότι θα πληρωθεί, απλά θα λέει στον άνθρωπο ότι σε συμφέρει καλύτερα να δωρίζεις εκεί που εκτιμάς, λόγω ευγνωμοσύνης. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Αν λοιπόν δεν πιστεύει, ας πει δεν πιστεύω. Και ας κάτσει λοιπόν να παίρνει τα λεφτά και να πει: «Οκ, okay, χωρίς λεφτά δεν ζω, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό». Λοιπόν, μην μου λέτε λοιπόν σαν γλαμάρες, δεν αφήνομαι στο σύμπαν, άφεση, άφεση, άφεση και απ' την άλλη κυνηγάτε τα λεφτά. Λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς. Ή θα πείτε: «Ναι, θέλω τα λεφτά γιατί ακόμα δεν μπορώ να φτιάξω πραγματικότητα ή δεν πιστεύω ότι αυτό που κάνω το νιώθω και επειδή εκπέμπω καλοσύνη, θα μου έρθει καλοσύνη». Ή αφήστε τους ανθρώπους να σας δίνουν όποτε μπορούν αυτό που θέλουν. Αυτό όμως που έχω να πω όσον αφορά αυτό που δίνει λεφτά είναι να εκτιμάει αυτό που παίρνει, άρα θα του βγει βάρος άμα δεν δώσει. Αυτό δεν θα πάρει. Αν δεν δώσεις εκεί που παίρνεις, εσύ θα χάσεις. Και αυτό ο δάσκαλος, κάθε αληθινό δάσκαλος, πρέπει να το ξέρει. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί τον άλλο με τη βία να τον πάζεις να πληρώσεις. Να πληρώσει. Του εξηγείς αυτό το πράγμα, αν θέλει το καταλαβαίνει, αν θέλει όχι. Του το εξηγείς. Το καταλάβαμε. Του εξηγείς αυτό το πράγμα. Βέβαια, αν είναι ακόμα νηπιαγωγή, δεν το καταλαβαίνει. Όπως βέβαια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που ένας δάσκαλος, κάθε άνθρωπος ανεβαίνει τα επίπεδα, τόσο και πολύ αφού δημιουργεί πραγματικότητα, τόσο και πολύ αφού ξέρει ότι εκπέμπει θα λάβει, τόσο και πολύ δεν χρειάζεται τα λεφτά των άλλων. Γιατί θα έρθουν τα λεφτά από παντού και από τους μαθητές.
αλλά όχι με τρόπο να τους κατηγορηποιείς απρόβατα και να λέει 50 το κεφάλι. Γιατί δεν έχουν το ίδιο κεφάλι, δε φίλε στο λίγο. Τι να κάνουμε. Αναλόγως λοιπόν ο καθένας ότι μπορεί και ποτέ, ποτέ πάγια πράγματα. Ποτέ πάγια πράγματα. Ποτέ πάγια. Πιο καλά να του πεις να του δώσει και να δεις την αχαρισία του, παρά να το βάλεις με τον ζόρο σου τόση λεφτά που δεν γουστάρει να σου δώσει. Όσοι ξέρουν από ενέργειες θα το καταλάβουν αυτό. Είναι καιρό να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το όνομά τους λοιπόν είναι αυτό. Αν δεν θέλετε, αν δεν θέλετε να κάνετε τον εθελοντισμό σας και να λειτουργείτε με αυτό το πράγμα, απλά μην το παίζετε δάσκαλοι. Καθίστε και εκείνο στο επίπεδο που είστε, πείτε αυτό το πράγμα και δείτε τι πιστεύετε, τι υπηρετείτε. Το να κάνετε άλλα και να πιστεύετε άλλα όμως, εκεί πέρα καταντούμε έτσι να πλανευόμαστε. Οκ. Okay? Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Το αυτό που θέλω να πω, ότι έχει δικαίωμα λοιπόν ο καθένας, μην με αυτό πηγαίνει κάτι τα όλα τσάμπα. Έχει δικαίωμα ο καθένας σε κάθε εργασία που κάνει να μπορεί από τον άλλον για να πάρει την εργασία του κάποιου να του ζητήσει το αντίτιμο. Έτσι. Δεν λέμε τίποτα σε αυτό. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε τον καθένα τον λόγο που συμπεριφέρεται και το πώς συμπεριφέρεται και τι επίπεδο πνευματικό είναι. Ή πιστεύει και φτιάχνει πραγματικότητα, ή πιστεύει στην ενέργεια και εκπέμπει και του έρχεται. Καταλαβαίνεις. Ή χρεώνει τους άλλους με το ζόρι. Λοιπόν. Αν ήταν έτσι λοιπόν, παιδιά, όλα τα παλιά τα πράγματα και όλη η παλιά αρχή, η σοφή και όλοι αυτοί οι γνώστες, θα ξεκινάγανε λοιπόν και δεν ήταν πιο πλούσιοι. Λοιπόν, οκ, okay, αν θέλετε να γίνετε πλούσιοι μέσα από το πνεύμα, με την έννοια ότι χαχαχά και χουχού και τώρα είναι καλά η πληρότητα δεν έρχεται από τα λεφτά. Αν θέλετε να νιώσετε πληρότητα και θέλετε να δείξετε τον κόσμο πώς μπορείτε, χωρίς λεφτά να δώσετε πληρότητα, δείξτε το ωραία που μπορείτε. Αλλά τώρα να μου λέτε ότι ξέρεις κάτι, η πληρότητα είναι πληρότητα, επειδή εγώ παίρνω και μαζεύω τα λεφτά όλα, σιγά, αυτό το κάνει ο Βαλλογιάννης. Σιγά τους δασκάλους που είσαστε. Λοιπόν, τα έχουμε μπερδέψει όλα, απλά γιατί υπάρχουν πολλά επίπεδα συνειδήσεως. Έτσι, αυτός λοιπόν κάνει ορισμένα πραγματάκια, θα το καταλάβει. Και αυτό που θέλω να πω τώρα, ξαφνικά γίναμε όλοι θεραπευτές. Πώς γίναμε όλοι θεραπευτές, ρε παιδιά, πώς θα θεραπεύσουμε τότε. Πώς θα θεραπεύσουμε, πρέπει αφού γίνανε μισοί θεραπευτές, οι άλλοι μισοί είναι άρρωστοι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Αλλά βέβαια, όλοι οι θεραπευτές γίνανε. Κοιτάξτε να θεραπεύσετε τον εαυτό σας, κοιτάξτε να φτάσετε και το επίπεδο που θα είστε θεραπευμένοι και αυτομάτως θα θεραπεύετε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεστε να είστε θεραπευτές. Αν είστε θεραπευτές και νεκροθάφτες, θα ζείτε λοιπόν σαν τους γήπες παρασυντικά από τους αρρώστους. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Θα φτιάξει ποτέ κοινωνία. Ο ένας θεραπευτής με το που και ένας θεραπευτής, αυτόματα θα βγαίνει και ένα στίγμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλάβετε ότι θα γίνεται. Αυτό που λέτε τώρα κολλάει σε όλα τα θέματα. Ναι, βέβαια, κολλάει σε όλα τα θέματα. Άρα λοιπόν, μην βάζετε ταμπέλες, θεραπείες, ιστορίες, τραντάνο, συνεχόμενα θεραπευτές, θεραπευτές. Και αρχίσαν όλοι οι θεραπευτές. Ρε, αν ήταν αλήθεια αυτά που λέτε, θα ζούσαμε τον παράδεισο τώρα. Δεν καταλαβαίνετε ότι αφού είστε θεραπευτές, θα θέλετε τους αρρώστους. Δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα είστε θεραπευτής, αν δεν έχει το αντίθετο τους αρρώστους. Άρα για ποια εξέλιξη μιλάμε σαν ανθρωπότητας. Λοιπόν, αφήστε τα θεραπευτηλίκια, αφήστε τα άλλα θεραπευτηλίκια, φτιάξτε τους εαυτούς σας άμα μπορείτε και μόνο που θα έχετε φτιάξει τους εαυτούς σας, δώστε το παράδειγμα και αυτόν όλο. Τέρμα. Αυτά είναι. Τα άλλα όλα είναι ψέματα του εγώ σας. Σας το λέω. Ομά, ξερά, αληθινά. Και δεν το λέω με κατάκριση. Καταλαβαίνω και το κάνω. Το θέμα καταλάβετε εσείς γιατί το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Πάμε στο Δημάκη. Έχω κι εγώ μια τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, Σαμάτη, η θέση σου για το μεταναστευτικό. Η θέση για το μεταναστευτικό, ό,τι γίνεται, ό,τι γίνεται, έτσι, για το σύμπαν μπορεί να είναι καλό. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι το έχουμε θέση και πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι το έχουμε χώρα μέχρι στιγμής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κομμάτια σύνορα δεν λυθήκανε. Κάθε φορά που βιάζουμε έτσι το ατομικό μας, με τα πειρά, θα λέγαμε φύλων αυτά προγραμματισμών, έτσι σε μεγαλύτερο επίπεδο είναι της γης, της χώρας, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το καταλάβουμε, είναι μια συλλογικότητα. Είτε είμαστε εμείς και λέμε αυτός, είμαστε μια συλλογικότητα. Είτε είναι η χώρα, είναι μια συλλογικότητα. Έτσι, και έχουμε ένα γρηγορό στο έθνος. Αυτό σας έχω ξαναπεί για τα γρηγορότα. Της Ελλάδας το γρηγορός, όπως και τους Ινδιάνους, όπως και μερικούς Αυστραλούς, όπως τους αυτόχθονες Ιθαγενείς που υπήρχαν εδώ πέρα από παλιά χρόνια στη γη, είχαν δημιουργήσει ένα στυλ έθνους. Ένα γρηγορός ομοψυχίας ιδανικών, πληροφόρησης, ιστορίας
και έχουν φτιάξει ορισμένα πράγματα ιδανικά. Ιδέες που τα έχουν κατεβάσει αστρικά, ιδέες, ενέργειες που τα είχαν φτιάξει σαν ιδανικά για να τα γιώσουν. Καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούν όλα τα ιδανικά να τα γιώσουν, πάνε να πει ότι ήταν μια συγκεκριμένη ψυχική ομάδα που μπορούσε να κάνει αυτά. Ένα βαθμό, ένα επίπεδο. Άλλες ψυχικές ομάδες ήταν λιγότερο εξελικτικές, δεν έχει τίποτα, απλά δεν μπορούσαν να βιώσουν αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εκεί που ήταν πολιτισμένοι οι άλλοι, μπορεί να ήταν σαν ζώα. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε λόγο εμείς να μην βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Όμως όταν έρχονται κύματα λίγοι και τους εξανθρωπίζουμε, θα λέγαμε, ή μαθαίνουν να σέβονται τα ιδανικά του έθνους, ότι έχει παραμείνει από το γρηγόρο που λέγεται έθνος ελληνικό, έτσι, και την ιστορία μας, γιατί εμείς το καταστρέφουμε, γιατί το καταλαβαίνουμε πλέον. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να γίνει αυτό το πράγμα που θα κάνουμε το ζόρι οι άλλοι, γιατί βάζουμε αυτά την ταμπέλα της παγκοσμιοποίησης και πάνε να δείξουν όλο το Ισλάμ εδώ πέρα και δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, αν εμείς αφήσουμε σε εισαγωγικά τους βάρβαρους να έρθουν με τα μιλούνια, αυτοί θα μας κάνουν βάρβαρους, να τους εξανθρωπίσουμε εμείς. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Είναι πολύ απλό το πράγμα. Όταν δεν βαστάς κάτι εσύ για να πνιγείς, για να σωθείς από το πνίξιμο στο νερό και όλος πάει να κρατηθεί από πάνω σου, καταλαβαίνεις όταν πνιγείται και οι δύο? Δηλαδή αυτά τα πράγματα, παιδιά, που σας μιλάμε τώρα, είναι τόσο απλά, που όλη αυτή η πλάνη που έχει δημιουργηθεί με ρατσισμούς, ιστορίες, το ένα τ' άλλο, πρόσφυγες, παιδάκια που κλαίνε, βαρκούλες, αυτά, ιστορίες, είναι για μόνο και μόνο για να σας φτιάξουν μια άλλη πραγματικότητα, άλλη από την καθαρή λογική του λόγου της συνείδησης. Καταλάβατε? Mm-hmm. Δεν μπορούμε σε αυτό το χώρο, χωρίς να έχουμε καταλάβει τη θέση μας, τι θέση έχουμε. Τι θέση έχουμε ως προς το περιβάλλον, να ζούμε πλανεμένοι ότι είμαστε στον παράδεισο. Βλέπετε ότι δεν θα καταφέρουμε ποτέ με αυτόν τον τρόπο, με την πλάνη. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που είναι τρελός και έχει τον κόσμο του και δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, μέσα του νιώθει καλά, αλλά το εγώ είμαι δεν το έχει καταφέρει. Δεν έχει βρει τη θέση του ως προς το περιβάλλον. Έχει αποκοπεί. Γι' αυτό τα λέμε τρελό. Έτσι λοιπόν γίνεται και ένα έθνος και ένα κράτος και η συλλογικότητα. Αν δεν καταλάβουμε τη θέση μας ως προς τη γη, ως προς τους άλλους και να ενεργήσουμε σωστά, μεθοδικά, με συνείδηση και διατηρώντας τα ιδανικά, διατηρώντας τα ανθρώπινα ιδανικά που έχουμε κατακτήσει συνειδησιακά, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να γίνουμε απλά βορρά των θηρίων, βορρά των υποανάπτυκτων. Καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα συναισθηματισμού. Αχ, μωρέ το κακό μου, να το είναι το κακό μου, το άλλο. Δεν είναι θέμα συναισθηματισμού. Είναι θέμα σοφίας. Είναι θέμα ότι θα κάνεις καλό και στους άλλους. Σε αυτούς που λέω εγώ τώρα ότι είναι σαν ζώα ή βάρβαροι, σε αυτούς θα τους κάνεις καλό. Όταν δεν τους αφήνεις ελεύθερους να κάνουν μέσα ζημιά σε αυτούς που πάνε να τους βοηθήσουν. Όταν αυτοί δεν σέβονται. Όταν αυτοί δεν σέβονται τον ιερό τόπο που πατάνε και τα ιδανικά τα οποία έχουν κατακτήσει με κόπο, αίμα και υδρότα κάθε ανθρωπότητα, κάθε κοινωνία, είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να τους βάζουμε στην κοινωνία? Είναι σαν να βάζεις το παράσιτο που δεν σέβεται τον οργανισμό μας. Δεν θα μας φέρει αρρώστια? Δηλαδή, είναι τόσο εμφανή αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο πλέον εμφανή σε ορισμένα άτομα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Που σας λέω, αν πραγματικά όλοι αυτοί που λένε ότι ξυπνήσανε είχαν ξυπνήσει, δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή? Πώς θα το κάνουμε? Καταλάβατε? Mm-hmm. Ακόμα ο κόσμος ταυτίζεται, παρασύρεται, μια μένει έτσι, έρχονται αυτά, έρχονται το χαρτ, το ένα, το άλλο, ιστορίες, ράδιο, τηλεόραση, από εδώ, από εκεί, συναισθηματισμοί. Τόσο πολλοί που έχουν χάσει, δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρουν το καλό, δεν ξέρουν το κακό, και όμως διαλέγουν και λένε καλό-κακό. Πώς δεν τα έχουν γνωρίσει? Πώς χωρίς έρευνα? Αφού λέω τίλι, πλά, αυτά, γήπεδο, ναρκωτικά, αυτά, ιστορίες. Ψάξτε, ερευνήστε. Ερευνήστε να δείτε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι γίνεται? Δεν είστε γάζι. Δεν είστε γάζι. Μπορείτε να γίνετε πολύ πιο πολύ από αυτό που είστε. Αρκεί να πιστέψετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή έχετε γαζέψει. Αρκεί να πιστέψετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή είστε κοιμισμένοι. Αν δεν καταλάβεις τον άνθρωπο σαν κοιμισμένο, γιατί να ψάξεις να ξυπνήσεις? Αν δεν πεις μέσα μου ότι είμαι άρρωστος, γιατί να αναπνευθείς? Καταλαβαίνετε λοιπόν την τρέλα. Για κάποιο λόγο όλοι ξαφνικά ξυπνήσανε.
και δεν έχουν επαφή όμως με το περιβάλλον. Δεν έχουν ράλι, είχαμε ξυπνήσει. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά? Όχι, είναι αποκομμένοι στον κόσμο τους όλοι. Κάνουμε μια αυτούπνωση διαλογισμού. Αυτούπνωση, αυτούπνωση, αυτούπνωση. Ε, έτσι, αυτούπνωση με ζεν. Ε, ναι, είσαι ζεν, αλλά δεν είσαι. Στην πραγματικότητα, τράβα στο ζεν. Αυτό δεν σε βοηθάει εξελικτικά όμως. Για να σου πατήσουμε τον κάλο, να σου πω όπως ο ζεν είσαι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν, εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι το ένα, το έστω με το έξω πρέπει να γίνει ένα. Πρέπει να γίνει ένα. Η αποκοπή γίνεται για να μπορείς να επανέλθεις στην ένωση. Στην ένωση. Η αποτάφτιση είναι για να επανέλθεις στην ένωση. Η αφύπνιση είναι για να γίνεις στην ένωση. Το να δυναμώσουν αυτός είναι γιατί επανέρχομαι στην ένωση. Προσέχτε γιατί τα έχουν πάρει στραβά ο κόσμος. Νομίζω ότι επειδή τραβήτουν στον εαυτό τους και βλέπουν τη δύναμή τους, ότι έτσι είναι. Αυτό είναι το αρνητικό. Όσο δύναμη έχεις, τόσο πιο πολύ ενωτικά νιώθεις. Προσέχτε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, σταμάτη, για να βρεις τον εαυτό σου. Μετά πας στο ενωτικό. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, να αποκτήσεις αυτοσυνείδηση για να μπορέσεις να πας στο ενωτικό, στο συλλογικό. Αυτό λοιπόν μιλάμε. Τώρα στο εξελικτικό επίπεδο που είναι άνθρωπος, καταλάβετε ότι είναι σαν ζώο. Αν ο πραγματικός άνθρωπος καταλάβετε τι σημαίνει, σημαίνει ότι ξεκινάω, ξεκινώ δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία με αναβαθμίζουν, να καταλάβω ότι είναι απλά τα μέρη τα εσωτερικά μου που ενώνονται. Και αυτό θα γίνει με την ανθρωπότητα. Και αυτό θα γίνει με την ανθρωπότητα, καταλάβατε. Η συνεργασία. Η συνεργασία. Πώς λοιπόν θα συνεργαστείς όταν είσαι στον κόσμο σου και περνάς ένα. Τράβα στον βουνό, μείνε μόνος, κάτσε εκεί πέρα, κάνε μοναχισμό, οκ. Okay, αλλά αυτό δεν σε αναβαθμίζει μέσα στο εσωτερικό σου πεδίο, πώς να κάνεις ορισμένα πράγματα, να φτάσεις όλα τα επίπεδα. Και τι δεν θα τα γιώσεις έξω. Αν δεν τα έχεις γιώσει, ποτέ δεν τα έχεις καταλάβει. Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει θεωρία και πράξη. Μόνο στο ανθρώπινο νου. Όποιος έχει μάθει θεωρία, ξέρει και την πράξη τέρμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αν δεν κάνετε πράξη, δεν ξέρετε θεωρία. Τέρμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Α, οτιδήποτε δεν κάνω πράξη, δεν το ξέρω. Η συνείδηση δεν το ξέρει, γιατί όλοι πράγμα κατά συνείδηση. Αν η συνείδησή σου το ξέρει, όπως το κάπνισμα. Λες καπνίζω, ξέρω με σκοτώνει. Δεν το ξέρεις. Δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Έχεις την επαφή με την πληροφορία. Δεν την έχεις συνειδητοποιήσει. Όταν το συνειδητοποιείς και τι κάνεις, σταματάς να καπνίζεις. Καταλάβαμε αυτό. Mm-hmm. Καταλάβαμε αυτό. Ναι, ναι. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μην τρέπεστε για το επίπεδο σας. Αυτός που καταφέρνει να καταλάβει ότι κοιμάται είναι στον δρόμο να ξυπνήσει. Σας το ξαναλέω. Σας το ξαναλέω, έτσι πάει. Μόνον έτσι πάει. Μόνον έτσι πάει. Κανείς δεν κάνει τη δουλειά για εσάς να σας κάνει μαγικά ξύπνησες. Κανένας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τελειώσαμε. Ναι. Για μία ώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραία ήτανε, καταλάβατε. Όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις που έρχεται το πηγαίο να καθόμαστε να μιλάμε και να λέμε αυτά τα πράγματα, είναι γιατί κάθε φορά που βλέπουμε ένα σκοτάδι, αυτόματα φωτίζουμε να γίνουμε φως. Αυτό είναι μέσα μας που μας πιάνει εκείνη την ώρα το θυμικό, εκείνη την ώρα όλο αυτό το πηγαίο, όλος αυτός ο ίστρος που αρχίζει και βγαίνει, είναι γιατί όταν αναγνωρίζουμε τα σκοτάδια, αυτόματα βάζουμε και το ανάλογο φως. Όπως όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και είναι σκοτεινό, ανάβεται το φως, έτσι ακριβώς στους ανθρώπους, έτσι, που έχουν εστιαστεί στην ισορροπία, με το που δούνε ότι το φως αρχίζει και βγαίνει, έτσι, αυτόματα φέρνουν και αυτή την ισορροπία, έτσι, το σκοτάδι φέρνει και την ισορροπία του φωτός. Αυτό το πράγμα πιάνει όλους αυτούς που έχετε μάθει στην ιστορία και βλέπετε ότι κάνουν αυτό το πράγμα την αποστολή. Δεν το παίζουν σωτήρες του κόσμου. Δεν το παίζουν σωτήρες. Δεν είναι ούτε εγώ του σωτήρα. Είναι απλά εκείνη η όθηση που επειδή έχει μέσα στην κοσμοτέλεια και την ισορροπία, ξέρεις ότι με το που βγει φως, αυτόματα πηγαία ανεβάζει την ένταση για να λάμψεις. Παραπάνω, αυτόματα που βγει σκοτάδι, βγάζει παραπάνω φως. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε όλοι οι θετικοί άνθρωποι. Όλοι οι θετικοί. Ούτε να σώσουμε τον κόσμο, να λέμε ούτε τίποτα. Αυτόματα, αυθορμητικά, μηχανικά, αυτοματικά μέσα μας, εφόσον έχει συνδεθεί, με το που νιώθεις την ανισορροπία του σκοτάδι, είτε μιλάμε τώρα, είτε ακούς κάτι, είτε ακούς το αντάλλο, αυτόματα εκπέμπεις το φως. Βγαίνει πηγαία να θες να πεις, να μιλήσεις. Όπως κάνουν οι άλλοι που βγάζουν τις βρωμιές, το σκοτάδι, αυτά, ιστορίες, τα ψέματα. Αυτόματα επειδή τους κόβει τόσο και είναι ενωμένοι με το σκοτάδι τους, έτσι και οι άλλοι άνθρωποι
που είναι στο φως, αυτομάτως να έχουν πηγαία να γράψουν βιβλία, να μιλήσουν, να πούν, να εκπέμψουν, να πράξουν. Καταλάβαμε αυτό. Έτσι είναι. Ούτε απολύπηση, ούτε από να σώσουν τον κόσμο, ούτε τίποτα αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Νιώθουν μια πηγαία ενέργεια από εδώ που ξεκινάνε να αρχίσουν να κάνουν όλο αυτό που νιώθουν. Αυτή η πηγαία ενέργεια έχει την ισορροπία φως σκοταδιού. Αυτό είναι όλο. Okay. Να μην τα κάνουμε όλα λοιπόν σε λάθος. Okay. Λοιπόν, χάρηκα που ήσασταν μαζί μου. Και εμείς να σε καλά, Σταμάτη, ευχαριστούμε. Χαίρομαι για αυτόν τον εθελοντικό έτσι, σκοπό που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα και δίνουμε τις πληροφορίες. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε, ό,τι και όπως και τα ακούτε, είναι καθαρά η δική μου άποψη. Έτσι, δεν σας παρατηρεί κανείς να κάνετε κάτι. Αναγκάζουμε να το λέω, ενώ εννοείται φυσικά, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, από εμένα και όλους τους φίλους μου, ευχαριστώ για την συνεργασία και ειρήνη σε όλους. Ευχαριστούμε, καλά. Για χαρά.